Και θα ξεκινήσουμε καταρχήν με την επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Βαρουφάκης. Πάμε να ανοίξουμε. Στα Εξάρχεια ήταν με την σύζυγό του, οι δυο τους, χωρίς συνοδεία ανδρών της αστυνομίας, προσωπικής του φρουράς δηλαδή, αυτή ήταν η επιλογή του, όπου εμφανίστηκαν κουκουλοφόροι και συνέβησαν απίστευτα πράγματα. Ναι, υπάρχει μια σχετική φωτογραφία από την ώρα της επίθεσης, λίγο μετά. Τη βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ είναι σύμφωνα με το news break που τη δημοσιεύει ο κύριος Βαρουφάκης μέσα στο εστιατόριο Παύλα Ταβέρνα στα Εξάρχεια. Έχει δεχτεί την επίθεση με ένα μαντήλι, κρατάει τη μύτη του, έχει κάταγμα στο ρινικό οστό και του έχει τοποθετηθεί νάρθηκας. Ναι, και έτσι. Πρέπει να είναι και η στιγμή. Βλέπουμε τη σύζυγό του, η οποία είναι με ένα κινητό στο χέρι και προφανώς ειδοποιεί τις αρχές. Είναι μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά το συμβάν αυτό. Εννοείται ότι διεξάγεται μεγάλη έρευνα της αστυνομίας και υπάρχει απόλυτη καταδίκη από όλα τα πολιτικά κόμματα. Στο σημείο είναι η Ελισάβετ Γεωργίου, να τη δούμε για να δούμε λίγο και τα στοιχεία του ρεπορτάζ, να δούμε πώς συνέβη αυτό το απίστευτο περιστατικό. Ακριβώς. Ελισάβετ, καλημέρα. Ο λόγος σε εσένα. Και Θεοδόση μας, λοιπόν, μαζί τι ακριβώς εξηγεί και Θεοδόση πάνω. Ναι, σωστά. Ελισάβετ. Καλημέρα σας. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ, όταν ο επικεφαλής του Μέρα 25 δειπνούσε με στελέχη του DMA25 και την γυναίκα του σε εστιατόριο στην οδό Βαλτετσίου στα Εξάρχεια. Όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων βρέθηκαν στο σημείο, 4-5 από αυτούς μπήκαν μέσα στο εστιατόριο, ξεκίνησαν να φωνάζουν στο Γιάννη Βαρουφάκη. Αυτός βγήκε έξω προκειμένου να μιλήσει μαζί του. Ωστόσο, τα 10 άτομα που περίμεναν έξω, ένας από αυτούς του επιτέθηκε, γροθοκοπώντας τον στο πρόσωπο, έπεσε στο έδαφος και τον κλώτσισαν επίσης στο πρόσωπο. Να πούμε ότι πήγε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, έχει κάταγμα στη μύτη από κλωτσιά στο πρόσωπο, ενώ και το 2015 είχε δεχθεί επίθεση και πάλι με την γυναίκα του στο ίδιο εστιατόριο. Να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιος από αυτούς κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο οπτικοακουστικό υλικό. Είναι κάτι που διερευνά αυτή τη στιγμή η ασφάλεια που του πήρε κατάθεση την ώρα που βρισκόταν στο νοσοκομείο. Το εστιατόριο πού ακριβώς είναι, δηλαδή από το σημείο που είσαι εσύ, σε πόση απόσταση είναι το εστιατόριο, μπορούμε να δούμε λίγο την εικόνα? Πίσω μου ακριβώς, είναι η Βαλτετσίου και στο βάθος είναι το εν λόγω εστιατόριο. Μάλιστα, είναι από την κάτω μεριά του κάθετου δρόμου. Είναι ουσιαστικά, ναι. Ακριβώς, είναι ουσιαστικά είναι πεζόδρομο. Πάνω στον πεζόδρομο, στο ναι. Στο βάθος, στα δεξιά, όπως βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή την εικόνα. Εν τω μεταξύ, έχει δεχθεί και άλλη επίθεση κατά το παρελθόν, στο ίδιο εστιατόριο, το 2015, όπου πάλι είχαν εμφανιστεί κάτι τύποι και είχαν πετάξει μπουκάλια εναντίον του. Τότε δεν ήταν τόσο σοβαρά τα χτυπήματα που είχε δεχτεί. Αυτή τη φορά πήγε στον Ευαγγελισμό, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Και ο ίδιος επέλεξε να επιστρέψει στο σπίτι του το βράδυ. Σωστά. Παρότι οι γιατροί του είπαν ότι ενδεχομένως καλό θα ήταν να παραμείνει έστω για ένα βράδυ. Και εδώ, για να πούμε ότι υπήρχε συνάδελφος αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο εκείνη την ώρα της επίθεσης, δεν ξέρω αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μαζί του, και μας περιέγραφε χθες πως τα 10 άτομα τον είχαν ρίξει κάτω και κάποιος τον χτύπαγε κλωτσιές με μπότες στο κεφάλι ενώ ήταν πεσμένος κάτω. Δηλαδή, πολύ καταδικαστικά όλα αυτά. Επειδή λέγαμε για τον Ευαγγελισμό, υπάρχει μια δήλωση του στελέχους του Μέρα 25, του κυρίου Κλέον Γρηγοριάδη, ο οποίος είχε πάει από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο. Για να δούμε τι είπε εκείνη τις ώρες. Παιδιά, θα μιλήσουμε. Σας παραπέμπω στην ανακοίνωση που έχει κάνει το κόμμα μας. Είναι πολύ αργά. Θα τα πούμε όλα αύριο το πρωί. Έχουμε βγάλει. Και πιστεύετε ότι είναι καλά ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι σιδεροκέφαλο. Θα μείνει μέσα. Τι πιστεύει ότι έχει γίνει. Έχει ήδη φύγει. Δεν θα μιλήσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Λοιπόν, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, 4:20 όταν τελείωσε από το νοσοκομείο ο κύριος Βαρουφάκης, έκανε δύο αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Μπορούμε να δούμε την πρώτη, τι ακριβώς αναφέρει ο γραμματέας του Μέρα 25. Λοιπόν, αυτή είναι η ανάρτηση. Παρεπιπτόντως, λέει, δεν ήταν αναρχικοί, αριστεριστές, κομμουνιστές ή νέοι μέλη κανός κινήματος. Μπράβοι της νύχτας ήταν και φαινόντουσαν, οι οποίοι επικαλέστηκαν άτσαλα το ψέμα ότι ψήφισα μνημόνιο. Α, πήγαν εκεί και του φωνάζαν και συνθήματα ότι ψήφισες μνημόνιο κτλ. Δεν θα αφήσουμε το παρακράτος και τον υπόκοσμο να μας διχάζει. Συνεχίζουμε. Υπάρχει μια δεύτερη. Αυτή είναι η δεύτερη. Αυτή είναι η συνέχεια της ανάρτησής του. Προφανώς υπήρξαν και μετά και αναρτήσεις
και ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τα υπόλοιπα κόμματα, mm-hmm. καταδικάζουν όλοι αυτό το περιστατικό. Ναι, έχουμε ανακοινώσεις από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε λίγο τώρα, Θεοδόση, με τη βοήθειά σου, λίγο πού στρέφονται οι έρευνες, γιατί είναι ένα πολύ περίεργο περιστατικό. Βεβαίως, είναι περίεργο το περιστατικό. Από την πρώτη στιγμή, ο κύριος Θεοδωρικάκος, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, επικοινώνησε με τον αρχηγό του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, και του είπε ότι θα γίνουν τα αδύνατα από την ελληνική αστυνομία για να συλληφθούν οι δράστες. Το συγκεκριμένο εστιατόριο στην οδό Βαλτετσίου, το οποίο αποτελεί και στέκη του κύριου Βαρουφάκη, δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει. Εγώ ενθυμούμαι τον κύριο Βαρουφάκη από τα τέλη της δεκαετίας του 80 να κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Πολλοί πηγαίνουν σε αυτό το εστιατόριο. Έτσι, δεν είναι κάτι μυστικό. Καθώς και εγώ έχω μείνει πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή. Είναι το γνωστό παλαιό σινεμά, το οποίο μετατράπηκε έγινε εστιατόριο εκεί στην οδό Βαλτετσίου. Τον είδαν. Φαίνεται να τον είδαν, γιατί οι ενέργειες που έχουν κάνει η ομάδα των 10 ατόμων είναι πολύ συντονισμένες. Μαζεύτηκαν έξω από το εστιατόριο και 3-4 από αυτούς μπήκαν μέσα και άρχισαν να του φωνάζουν. Να του φωνάζουν: εσύ δεν είσαι, ρε, που ψήφισε στα μνημόνια. Ήταν και ερώτηση, δηλαδή, είσαι, δεν είσαι. Κάνανε και ερώτηση για να σιγουρευτούν αν είναι πράγματι ο άνθρωπος που ψάχνουν. Ο κύριος Βαρουφάκης εκείνη την ώρα γευμάτιζε με τη σύζυγό του, την κυρία Δανάη Στράτου, αλλά και μέλη του Μέρα 25 από την Ευρώπη, τα οποία έχουν επισκεφθεί τις τελευταίες ημέρες την χώρα και συζητούσαν ουσιαστικά. Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο μαγαζί, στο κατάστημα, ο κύριος Βαρουφάκης σηκώθηκε και τους είπε: παιδιά, πάμε να τα πούμε έξω. Ναι. Τι να πεις? Όταν αυτοί είχαν έρθει αποφασισμένοι, έτσι. Ναι, προφανώς έτσι, ήταν αποφασισμένοι. Ένας από αυτούς αρχικά τον χτύπησε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του ο κύριος Βαρουφάκης και να βρεθεί στο έδαφος. Εκεί άρχισε να τον κλωτσά στο πρόσωπο. Αν μη τι άλλο, άνανδρο να κλωτσάς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος και ήδη τον έχεις χτυπήσει. Εκεί υπέστη το ειρηνικό κάταγμα. Ο κύριος Βαρουφάκης αμέσως μετά την πράξη τους, βεβαίως, αυτή η ομάδα των 10 ατόμων έσπευσε να εξαφανιστεί. Ο κύριος Βαρουφάκης, πρέπει να το πούμε, δεν είχε μαζί του την αστυνομική φρουρά που διαθέτει ως πολιτικός αρχηγός 4 αστυνομικούς. Έχει η αστυνομία το περιστατικό, το έμαθε από τα μέσα. Έχει διατεθεί όμως αστυνομική φρουρά. Ο ίδιος επέλεξε να μην τον συνοδεύει. Ο ίδιος επέλεξε, βέβαια, και λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, έτσι θεώρησε καλό να πάει ιδιωτικά ο άνθρωπος με την σύζυγό του, με τα μέλη του κόμματος από την Ευρώπη, να γευματίσουν και να συζητήσουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, να δούμε λίγο πού στρέφονται οι έρευνες, γιατί υπήρχε ένα περιστατικό νωρίτερα, την ίδια μέρα, και ένα μικρό επεισόδιο σε μια εκδήλωση του Μέρα 25, με στελέχη από όλη την Ευρώπη του κόμματος. Σωστά. Ναι, όπου ακριβώς. Εκεί υπήρξε ένα επεισόδιο, έχει καταγραφεί και στην κάμερα. Έχουμε μπορούμε και να το σχετικό δούμε. Βίντεο να δούμε. Ναι. Και αν οι αστυνομικές αρχές το συνδέουν. Για να δούμε καταρχήν τις εικόνες και να ακούσουμε και λίγο. Είναι μια ομιλία του Μέρα 25 και εκεί πέρα υπάρχει ένας αντικαθεστωτικός Ρώσος στην καταγωγή, ο οποίος είναι παντρεμένος με Ουκρανή. Παίρνει λοιπόν το λόγο, παίρνει το μικρόφωνο και αρχίζει να μιλάει. Αυτό δημιουργεί αντιδράσεις. Θα δείτε σε πολύ λίγο, σηκώνεται πάνω τόσο ο κύριος Βαρουφάκης όσο και τα υπόλοιπα και κάποιοι άλλοι από τους παρευρισκομένους. Βλέπετε εδώ μια κυρία προσπαθεί να τον σταματήσει. Υπάρχει έτσι μια σπροξιά, θα μπορούσαμε να την πούμε. Όχι κάτι το σημαντικό, δηλαδή να τον χτυπήσουν τον άνθρωπο. Να το, εδώ το βλέπουμε ακριβώς στο στιγμιότυπο. Προσπαθούν να του πάρουν το μικρόφωνο και να τον αποθήσουν από την αίθουσα. Υπάρχει περίπτωση να σχετίζεται, Θεοδόση, αυτό το πράγμα με τα όσα συνέβησαν αργότερα? Μέχρι στιγμής οι έρευνες δεν κινούνται σε αυτό το πεδίο. Δεν φαίνεται να έχουν σχέση τα δύο περιστατικά και γι' αυτό γιατί η αναφορά που έκαναν οι άγνωστοι, οι 4 άγνωστοι όταν μπήκαν στο κατάστημα ήταν: εσύ δεν είσαι, ρε, που ψήφισε στα μνημόνια. Ναι. Δηλαδή ήταν εντελώς διαφορετικό από το επεισόδιο. Οι αστυνομικοί επικεντρώνουν τις έρευνές τους σε διάφορες, ας τις ονομάσουμε, περιφερειακές ομάδες που, όπως είπε και ο Γιάννης Βαρουφάκης, αν είναι δυνατόν να έχουν σχέση με αναρχικούς, αριστεριστές ή κομμουνιστές ή άλλα μέλη νεολαϊστικών κινημάτων. Να σου πω κάτι, είναι πολύ πιθανό κάποιος να πέρασε από το σημείο νωρίτερα, να είδε ότι μέσα ήταν ο Βαρουφάκης με τη σύζυγό του, να δώσε σήμα και αυτό αμέσως οργανώθηκαν. Ναι. Ακριβώς αυτό ψάχνει και η αστυνομία, ότι κάποιος
πέρασε. Είδε, ενημέρωσε την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία, όπως σας είπα, φαίνεται να έχει μια περιφερειαστική σχέση με την περιοχή, και αυτή είναι και η δυσκολία των ερευνών. Οι περισσότεροι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ψάχνουν υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, οι αστυνομικοί εκεί στην περιοχή, κυρίως στην Βαλτετσίο που βρίσκεται και το συγκεκριμένο εστιατόριο, για να ξεκινήσουν ουσιαστικά να μπουν στην ουσία της έρευνας. Ναι, το θέμα είναι ότι ο καθένας, που έχουν μηταμινά. Το καθένας το μεταφράζει όπως θέλει, το παίρνει όπως θέλει. Έχει ξεκινήσει μια μάχη. Άλλοι μιλάνε για ακροδεξιούς, άλλοι μιλάνε για ακροαριστερούς. Τέλος πάντων, είναι η έρευνα της δικαιοσύνης. Στην περιοχή, αν μου επιτρέπετε και με τη γνώση που έχω, ναι, ακροδεξιοί δεν υπάρχουν, αλλά η συζήτηση έχει ξεκινήσει. Περαστικά. Και η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και να φτάσει στους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους αυτής της επίθεσης. Το τηλεφώνημα που έκανε ο κύριος Θεοδωρικάκος στον κύριο Βαρουφάκη, και ενώ βρίσκονταν στον Ευαγγελισμό και του προσφέρονταν οι πρώτες βοήθειες, αυτό του είπε ότι θα γίνουν τα δυνατά για να αντιμετωπιστούν οι δράστες.